πραγματικά είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Αλλά αυτό το μέτρο χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα να προϋπάρχουν. Σωστό, αλλά ανέφικτο, λένε οι κάθε αρμόδιοι, σχολιάζοντας την προαναγγελία της επέκτασης ωραρίου σε παιδικούς σταθμούς και δημοτικά σχολεία. Πρέπει να δημιουργηθούν νέες δομές, να γίνει χρηματοδότηση, διότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ηρακλείου έχουμε πάνω από 1.500 παιδιά, είμαστε 2.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών. Όπως καταλαβαίνετε, ότι αν υπολογίσουμε ότι ένας παιδικός σταθμός βάζει 100 άτομα περίπου, θέλουμε 15-20 νέες δομές. Δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή. Υστερούμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι γενικότερα. Και δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει διασφάλιση προσωπικού. Ο κανονισμός λέει ότι θέλουμε για παιδιά, 24 παιδιά, 2 άτομα, δασκάλα και βοηθό. Οπότε θέλουμε την καθαριότητα, θέλουμε το φαγητό τους. Γιατί όταν λέμε μέχρι 6 ώρα, προφανώς θα πρέπει να υπάρχει, τι θα φάει το μεσημέρι, πού θα κοιμηθούν τα παιδιά το μεσημέρι, δεν μπορεί να είναι συνέχεια. Κάποια παιδιά θέλουν και τον ύπνο τους. Ή πού θα διασκεδάσουν, κάπου να απασχοληθούν. Οπότε χρειάζεται μια πολύ πολύ μεγάλη μελέτη, χρηματοδότηση. Και τα ολοήμερα τμήματα που λειτουργούν αυτή τη στιγμή μέχρι τις 4, λειτουργούν σε συνθήκες προηγούμενων δεκαετιών. Οι περισσότερες σχολικές μονάδες δεν έχουν τους κατάλληλους χώρους ή διαφορετικούς χώρους σίτησης, δεν έχουν τους κατάλληλους χώρους ανάπαυσης ξεκούρασης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνεδρίου για το δημογραφικό ζήτημα, η πρωτοβουλία της επέκτασης και μάλιστα άμεσα του ωραρίου των παιδικών σταθμών και των δημοτικών σχολείων έως τις 6 το απόγευμα βρίσκεται στο στάδιο της τελικής προετοιμασίας. Δεν έχει υποθεί σε επίπεδο θεσμικού διαλόγου με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κάποια αναφορά αναλυτική περί τίνος πρόκειται αυτή η αύξηση του διδακτικού ωραρίου και σε τι περιεχόμενο θα μεταφραστεί. Αν αύριο το πρωί έρθει μια οδηγία από το Υπουργείο Παιδείας ή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι από Σεπτέμβριο πρέπει να ξεκινήσουμε έστω και πιλωτικά στους μισούς, ας πούμε, παιδικούς σταθμούς, προλαβαίνουμε μέσα σε 4 μήνες μέχρι το Σεπτέμβριο να το κάνουμε αυτό? Με την υπάρχουσα γραφειοκρατία είναι αδύνατον. Διότι θα πρέπει να γίνουν διαγωνισμοί, να πάρουμε άτομα προσωπικό. Θέλουν έγκριση από το Υπουργείο, από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Υπουργείο Υγείας που ανήκουμε, όπου ανήκει ο κάθε τομέας. Καταλαβαίνετε, μια διαδικασία θέλει χρήματα, διότι ήδη στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου έχουμε έλλειψη προσωπικού. Ήδη έχουμε. Εδώ δεν χρειάζεται μόνο εκπαιδευτικό προσωπικό, χρειάζεται και βοηθητικό προσωπικό για τόσες ώρες και για τη διαδικασία της ΣΥΤΗΣ. Δηλαδή, αν θέλουμε να κινηθούμε σε προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε πάρα πολύ πίσω.